Πρωτομαγιά σίγουρα δεν είναι, αλλά μπορείτε να κάνετε πρωτομαγιά εσείς στο νούμερο 21. Πρωτομαγιάς 21 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Είμαστε εδώ και 20 χρόνια στις υπηρεσίες εστίασης με ποιοτικά και πάντα φρέσκα κρέατα και με μια τεράστια ποικιλία γεύσεων. Grill Petros. Πρωτομαγιάς 21 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Grill Petros. Delivery στο τηλέφωνο 2310-651-581. Grill Petros. Grill Petros και αφήστε τον ουρανίσκο σας να ζαλιστεί από τις γεύσεις μας. Grill Petros. Μέγα που βγαίνει από δεξιά με τον Δημινάκη, προσπαθεί εδώ να γίνει το σούτ για τον Μέγα, για να δούμε ευκαιρία τώρα που αναγίνει, προλαβαίνει ο Τσούλε πριν ολοκληρώσει τη φάση ο Αλεξάκης και πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Μέγας Αλέξανδρος του Καλοχωρίου, το πιστοπολείο Πέτρος που βρίσκεται στην Άνω Λιούπολη, πάντα για τους καλοφαγάδες με την καλύτερη ποιότητα σας προσφέρει τον αγώνα. Ενώ το πλάγιο, το κόρνερ εκτελέστηκε γρήγορα από τον Γιώργη, σέντρα τώρα που θα γίνει, η μπάλα περνάει από όλους, θα καταλήξει εκεί που προσπάθησε ο Καρατζίδης. Βγαίνει τώρα γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά πριν ολοκληρώσει υπάρχει πεσμένος κάτω παίχτης και ο Κωνσταντίνης διακόπτει για λίγο τον αγώνα. Ο Γαρατσίδης κάνει το σούτ, την μπάλα δεν πέρασε. Επεμβαίνει τώρα εδώ και κόβει για να προθήσει την μπάλα γρήγορα στον προθυμένο Θεοδοσίο. Θα κάνει το σούτ, ψηλά η μπάλα, υπό το βλέμμα του Σαριγιαννίδη θα καταλήξει από τον πρώτο δοκάρι out. Για να γνωρίζετε μερικά πράγματα. Αλλαγή της μπάλας. Προσπάθεια να περάσει. Η Λιούπολη τώρα μπροστά κάνει το στέτυπο. Καλές προθέσεις από τον Κένα. Φίλοι, προσπαθεί να περάσει γρήγορη μπαλιά ο Τσούλε. Το σούτ εκεί πέφτει και μπλοκάρει ο Αλεξάκης. Για να δούμε, πατάει ωραία την μπάλα και προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά ο Μαυρόπουλος. Μπροστά από τον Γρηγόρη τον Κοντογιώργη. Θεοδοσίου γεμίζει. Τρέχει ο Καθαγγελίδης. Προσπαθεί να κερδίσει τη μονομαχία. Βγαίνει ο Σαριγιαννίδης. Μαζεύει την μπάλα. Θέλει να περάσει. Κάνε την κίνηση. Θεοδοσίου. Μπροστά. Στα πόδια τώρα που γεμίζει σε βαθιά παλιά. Για δούμε αυτή τη φάση τώρα γρήγορα. Συνίδης. Θα σουτάρει. Εντυπωσιακά. Πετάγεται ο Σαριανής αλλά η μπάλα έφυγε επικίνδυνα πάνω από τα δοκάρια του. Την προθεί και προσπαθεί να περάσει μπροστά. Τρέχει ο Γαγανέλης. Πάει κοντά το Δημινάκης που διεκδικεί την μπάλα. Για να δούμε. Επιμένει. Θέλει να σουτάρει. Θα κάνει το σούτ. Εδώ ζητάνε χέρι, σαν τη φάση. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί και η μπάλα τελικά καταλήγει out. Θεοδοσίου. Η προβολή τώρα από τον Κοντογιώργη παραχωρεί. Εκτελείται το corner. Η κεφαλιά, η μπάλα πάνω στη γραμμή και τελικά σέντρα γκολ. Να λοιπόν η Λιούπολη ανοίγει το σκορ με αυτή την περιπτώση τη φάση, φίλες και φίλοι. Μετά από αυτή την προσπάθεια που έγινε, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, ο διαιτητής για να σιγουρευτεί είδε και τον επόπτη και τελικά δείχνει σέντρα και πρέπει να είναι ο Κέν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Γεμίζει. Προσπαθεί τώρα για να δούμε. Βγαίνει ο αρχηγός εδώ και την μπάλα παράλληλα πάνω στη γραμμή. Μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε από τον Καρατσίδη εκεί. Νέο σούτερ τελικά. Νέα ευκαιρία του Δημινάκη. Διπλή προσπάθεια για το Μέγα να ισοφαρίσει. Δεν τα κατάφερε. Το εκτέλεσε γρήγορα. Το σούτ απευθείας που γεμίζει ο Συνίδης. Η μπάλα προσπαθεί να περάσει ο Κένα μπροστά. Μονομαχή με τον Γρηγορίου. Γρηγορίου τελικά με τον Κένα θα διώξει. Το γύρισμα τώρα ψάχνει χώρος και περνάει τώρα μπροστά η Λιούπολη. Για να δούμε τώρα. Θέλει να κάνει το σουτ στην προσπίση εκεί ο Συνίδης. Μόνος του επιμένει, στρώει την μπάλα, αλλά έβαλε τα πόδια από κοντά. Η προβολή. Ζητάνε χέρι τώρα εδώ από πλευρά σε η Λιούπολη. Νέα φάση αντίδρασης. Χαρατσίδης. Δοκιμάζει αυτή την παθιά παλιά. Κεφαλιά. Πολύ καλή μπάλα στα τελικά out. Απίστευτη φάση που χάνεται από το Μέγα. Πετάχτηκε εντυπωσιακά εκεί ο πέτσε των φιλοξενούμενων.
Ο Κοντογιώργης εκεί έπιασε την κεφαλιά, λέει μπάλα, έφυγε επικίνδυνα, φάνηκε ότι πήγαινε στο δεξί παραθυράκι, αλλά τελικά κατέληξε out. Ο Τσούλε τώρα με την μπάλα. Προωθεί και βγάζει παλιά, για να με μόνο τώρα Καρατσίδης, θέλει να ολοκληρώσει, πέφτει ο Αλεξάκης στη σωστή πορεία και μπλοκάρει την μπάλα. Να πω το παιχνίδι που ακούτε, φίλες και φίλοι, σας το προσφέρει το νούμερο 1 φυτοπολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο πολείο Πέτρος, που από το 2002 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, Πρωτομαγιάς 21, φροντίζει όλα στα κάρβουνα με ποιοτικά κρέατα, ποικιλία γύρω και delivery γύρω περιοχές, κάθε Κυριακή κλειστά, γρήγορα, νόστιμα, ζεστά και πάντα χειροποίητα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. 23 10 65 15 81. Χορηγός της σημερινής αναμέτρησης του παιχνιδιού ανάμεσα στο Γυμναστικό Σύλλογο Λιούπολης και το Μέγα Λέξο του Καλογοριού που συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να δούμε τώρα αντεπίδεση για τη Λιούπολη που βγαίνει μπροστά. Κάνει το σούτ εδώ και χάνει τεράστια ευκαιρία να ξεφύγει η Λιούπολη με το Δοδοσίου που πάτησε την μπάλα. Έκανε το σούτ αλλά τη σήκωσε ψηλά πάνω από το δοκάρι του Σαριανίδη. Εδώ τώρα για με αυτή την προσπάθεια τώρα για την Λιούπολη. Σαριανίδης προσπάθησε να σταματήσει το Λυκίδη. Θα γίνει το σούτ. Πάει απευθείας. Εδώ θα στοχίσει ο Κένα που βρέθηκε σε καλή θέση αλλά σήκωσε πολύ ψηλά την μπάλα. Θυμίζω για ακόμη μια φορά, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, τον αγώνα που ακούτε σας το προσφέρει για τους φίλους του ποδοσφαίρου το νούμερο 1 ψητοπολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Πέτρος που από το 2002 φροντίζει στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου με χειροποίητα κρέατα και delivery από το μεσημέρι ως αργά το βράδυ, ποικιλία κρεάτων, όλα στα κάρβουνα, πάντα με τις καλύτερες τιμές, 23, 10, 65, 15, 81 και πάντα με την καλύτερη ποιότητα. Ψητοπολείο Πέτρος, χορηγός της σημερινής αναμέτρησης που από το 2002, Πρωτομαγιάς 21, φροντίζει για εσάς για να απολαμβάνετε την κάθε γεύση στην ποιότητα κρεάτων. Συνέχεια τώρα τις προσπάθειες από πλευράς από τον Δημινάκη Αγκαθακελίδης. Και εδώ έχουμε τη λήξη πριν να ολοκληρώσει τη φάση ο Παύλος Κοντογιώργης. Έτσι λοιπόν το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνεται εδώ στο πλαστικό κήπεδο της Λιούπολης. Με τη Λιούπολη να προηγείται, θυμίζω, από το 26ο λεπτό με 1-0 του Μέγα Λέξα του Καλοχωρίου. Ενώ θυμίζω το ψητοπολείο Πέτρος που από το 2002 Πρωτομαγιάς 21 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα κρεάτων και όλα στα κάρβουνα ποιοτικά και πάντα χορταστικά, με τις καλύτερες τιμές και delivery στις γύρω περιοχές, ενώ κάθε Κυριακή κλειστά. Σας προσφέρει τον αγώνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πρωτομαγιά σίγουρα δεν είναι, αλλά μπορείτε να κάνετε πρωτομαγιά εσείς στο νούμερο 21. Πρωτομαγιάς 21 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Είμαστε εδώ και 20 χρόνια στις υπηρεσίες εστίασης με ποιοτικά και πάντα φρέσκα κρέατα και με μια τεράστια ποικιλία γεύσεων. Γκριλ Πέτρος. Πρωτομαγιάς 21 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Γκριλ Πέτρος. Delivery στο τηλέφωνο 2310 651 581. Γκριλ Πέτρος. Γκριλ Πέτρος και αφήστε τον ουρανίσκο σας να ζαλιστεί από τις γεύσεις μας. Γκριλ Πέτρος. Επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο από το ποδοσφαιρικό αγώνα. Μάλλον βιάστηκαν εδώ. Η σέντρα τώρα απευθείας. Η προβολή από κοντά εντυπωσιακά, η μπάλα στα δίκια παρά την απόκριση από τον Σαριανίδη. Μετά την εκτέλεση φάουλ που έγινε, έτσι γίνεται φίλες και φίλοι το 2-0. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την Λιούπολη που ζευγαρώνει τα τέρματά της μετά από αυτή τη θαυμάσια ενέργεια. Έτσι λοιπόν η Λιούπολη προηγείται 2-0 και σαφώς παίρνει σημαντικό προβάδισμα. Θέση να εκτελέσει το φορ, για να δούμε. Θα γίνει το σούτ απευθείας δυνατό, Αλεξάκης όμως δεν μπερδεύεται. Πάει όμως εκεί να κλέψει την μπάλα ο Δημινάκης, αλλά δεν μπόρεσε. Φάουλ τώρα από τον Καρατσίδη. Με το ενδιαφέρον του παιχνιδιού σίγουρα να μεγαλώνει, από εκεί και πέρα να δούμε την συνέχεια. Προσπαθεί ο Μέγας να μειώσει αν μπορεί.
Ο τον Γιώργης έκανε τη σέντρα παράλληλα. Τρέχει ο Τσούλε, ο οποίος διεκδικεί την μπάλα. Τελικά out. Να πω τον αγώνα, φίλες και φίλοι, που ακούγεται ανάμεσα στο Γυμναστικό Σχολείο Γολιούπολης και την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Καλοχωρίου. Σας το προσφέρει το νούμερο 1 ψητοπολείο, ο Πέτρος, που από το 2002, Πρωτομαγιάς 21, στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, φροντίζει με ποιοτικά κρέατα όλα στα κάρβουνα και την καλύτερη απόλαυση με delivery σε γύρω περιοχές. Και φυσικά κάθε Κυριακή κλειστά, με την καλύτερη γεύση στο πιάτο σας και την καλύτερη ποιότητα κρέατων. 23, 10, 65, 15, 81, χορηγός της σημερινής αναμέτρησης. Εδώ έχουμε διαμαρτυρίες για ένα χέρι σε αυτή τη φάση. Η προσπάθεια εκεί. Να πω, φίλες και φίλοι, τον αγώνα που ακούγεται στα πλαίσια των δύο ομάδων ανάμεσα στην ομάδα του Γυμναστικού Σύλλογου Ηλιούπολης και του Μέγα Αλέξανδρου Καλοχωρίου, σας το προσφέρει το νούμερο 1 ψητοπολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ψητοπολείο Πέτρος, από το 2002, Πρωτομαγιάς 21, στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, με όλα ποιοτικά κρέατα και πάντα την καλύτερη γεύση, όλα στα κάρβουνα, κάθε Κυριακή κλειστά και delivery σε γύρω περιοχές, με γρήγορες νοστιμιές, χειροποίητες και πάντα με την καλύτερη απόλαυση και την καλύτερη ποικιλία κρέατων. 23, 10, 65, 15, 81 και πάντα φροντίζουμε για σας, χορηγός της σημερινής αναμέτρησης, να απολαμβάνετε μοναδικές γεύσεις. Να πω σκόρε του σημερινού μεγάλου παιχνιδιού στο παιχνίδι της Ιούπολης με την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Καλοχωρίου. Είναι ο Λυκίδης στην περιπτώση της φάσης, το 26 λεπτό, και στο 49 ο Τομπουλίδης μετά από ωραία εκτέλεση φάουλ του Σίμι, διαμόρφωσε το 2-0. Και ουσιαστικά να είναι κοντά στην επιτυχία. Προσπάθειες για το Μέγα, αν μπορεί να την αποβάλει. Για να με τώρα την άλλη πλευρά. Η σέντρα τώρα στο βάθος που γίνεται. Πέφτει ο Αλεξάκης, διώχνει με το δεξί αγκώνα. Θα γίνει σέντρα απευθείας. Η κεφαλιά που κοντά, τελικά ο Αλεξάκης σε βάζει τα χέρια του. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία από τον Κοντογιώργη. Για να δούμε την προσπίση που κάνει ο Δημινάκης. Προσπαθεί και αδειάζει. Η μπάλα τελικά χάνεται ευκαιρία εδώ να μειώσει ο Μέγας που βρέθηκε κοντά. Αλλά για να δούμε τι έχει δείξει. Ανοίγει για το Χαρατσίδη που πατάει την μπαλαγιά. Με βγαίνει τώρα δυνατά. Σουτάρει. Φοβερός ο Αλεξάκης για ακόμη μια φορά. Κοντογιώργης. Η μπάλα πέρασε από όλους τώρα. Η προβολή. Η μπάλα στα δίχτυα. Καταφέρνει ο Τσούλε να μειώσει με αυτή την έξυπνη ενέργειά του σε 2-1 και να ανατερώσει τον ενδιαφέροντα αγώνα εκεί που ο Τσούλε έκανε τη σκατή μπαλιά. Και κατάφερε ο Τσούλε να κάνει το 2-1 ακριβώς το 85. Πρωτομαγιάς 21 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, με όλα ποιοτικά στα κάρβουνα κρέατα και την καλύτερη ποιότητα κρεάτων και delivery στις γύρω περιοχές, κάθε Κυριακή κλειστά. Στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, Πρωτομαγιάς 21, 23, 10, 65, 15, 81, σας προσφέρει το σημερινό παιχνίδι στο Πολείο Πέτρος, που η απόλαυση και η ποιότητα δεν συγκρίνεται στο χώρο μας. Χορηγός της σημερινής αναμέτρησης του παιχνιδιού, στον αγώνα που, όπως αντιλαμβάνεστε, το τελευταίο πλέον σχεδόν πεντάλεπτο, αφού μπήκαμε στο 87 σε απόσταση αναπνοής. Παντελίδης τώρα βγαίνει μόνος του, για να δούμε. Παντελίδης τώρα με την μπάλα προσπαθεί να ολοκληρώσει, για να δούμε, θέλει να κάνει το σούτα. Άλλαξε την μπάλα, το σούτα απευθείας στην άλλη μεριά, τελικά στα δίχτυα. Να εδώ σφραγίζει τη νίκη ο Αποστολίδης, ο οποίος έγινε αποδέκτης, βγήκε από δεξιά, άλλαξε ωραία την μπάλα. 3-1 Ηλιούπολη, καταφέρνει να ηρεμήσει και όσον αφορά το κίνητρο του παιχνιδιού. Με τον Αποστολίδη σκόρε το αγώνα, που βγήκε από τα πλάγια, έπαιξε ωραία με τον Παντελή το 1-2 και έτσι στο 88 η Ηλιούπολη θα ξεφύγει με 2 γκολ μπροστά.
Φαντάζομαι τώρα αυτό το φαουλ που θα πάρει θέση να εκτελεστεί από πλευρά από σέντρα που έγινε απευθείας σε Γουσαριανίδης. Διώχνει στην καλή επέμβασή του. Και αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνης φυρίζει για τελευταία φορά τελικό αποτέλεσμα. Γυμναστικό σύλλογο Ηλιούπολη, θυμίζω. Μέγα Αλέξη Αλοχωρίου 3-1. Μεγάλη νίκη για του γηπεδούχου. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι κομβικό που παρακολουθήσατε για την έκτη αγωνιστική. Το πιστοπολείο Πέτρο στην Πρωτομαγιά 21 στην Νέα Πολιτεία Βόσμου. Σα πρόσφερε τον αγώνα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από το παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά, θα προσπαθήσουμε. Υπήρχαν πολλά πράγματα που είχαν πάει λάθος. Τώρα βάζουμε μπροστά και προσπαθούμε για το καλύτερο. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα φέτος και πώς βλέπεις την ομάδα στη συνέχεια? Μπορεί να καταφέρει να πετύχει αρκετά πράγματα? Μπορεί πάρα πολύ να το καταφέρει, αν το πιστέψει. Πραγματικά. Αφήνετε τα λάθη που έγιναν μέχρι τώρα στην άκρη? Πρέπει, αλλά να τα κοιτάμε. Σίγουρα τα κοιτάμε, αλλά πρέπει να κοιτάμε μπροστά τώρα. Δευτέρη, που χαρίζει αυτή την επιτυχία εσύ? Στην οικογένειά μου. Καλησπέρα. Σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Είχαμε μια δύσκολη αρχή στο πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε γενικά πολύ δύσκολα από την προετοιμασία κιόλας. Είχαμε πολλές απώλειες, πολλούς τραυματισμούς. Σίγουρα συνέβαλε και ο κορονοϊός που είχαμε να παίξουμε 2 χρόνια. Τώρα σιγά σιγά έρχονται και πίσω οι παίχτες που είναι τραυματίες. Έρχονται και τα παιδιά να βοηθήσουν και αυτή την ομάδα.